Καλησπέρα κύριε Κουλμούλη. Καλησπέρα κύριε Μελιγκόνη, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή σήμερα διάβασα και για την μη εκπροσώπηση του ΚΚΕ στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, στην πρώτη μέρα. Ανεξαρτήτως των συνθήκων που ζούμε, είναι αδιάφορο στο κόμμα σας να μπει σε οποιαδήποτε συζήτηση, δεν ξέρω, για συνεργασία, για ανοχή? Το ρωτώ γιατί ακόμη και κόμματα τα οποία στο παρελθόν είχαν την ίδια στάση με εσάς, το πορτογαλικό ΚΚΚ κλπ, φαίνεται ότι στην Ευρώπη έχει αλλάξει αυτό λίγο. Κύριε Μελιγκόνη, καταρχήν δεν είναι είδηση ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Το κάνει παγίως, ναι. Δεν έχουμε πάει ποτέ. Λοιπόν, νομίζω ότι μάλλον δεν είναι η είδηση της ημέρας. Mm-hmm. Θα με αφήσετε να σας απαντήσω κάπως διαφορετικά για να γίνει λίγο πιο κατανοητή και πιο ολοκληρωμένα κατανοητή και στους τηλεθεατές. Ναι. Η κριτική μας, αν θέλετε, ας πούμε, σε ένα συνολικότερο πλαίσιο απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, μιλώντας σήμερα για τα ζητήματα τα οποία ταλανίζουν την εργατική λαϊκή οικογένεια, νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να δούμε αυτό που λέμε τη μεγαλύτερη εικόνα. Mm. Δηλαδή, σήμερα. Σε τι οφείλονται αυτοί οι χαμηλοί μισθοί, οι οποίοι ας πούμε ταλαιπωρούν την πλειοψηφία των ανθρώπων, των λαϊκών στρωμάτων, των λαϊκών οικογενειών σήμερα? Οι χαμηλοί μισθοί, κύριε Μελιγκόνη, είναι αποτέλεσμα αυτού που λέμε της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Είναι αποτέλεσμα αυτού που λέμε της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Mm-hmm. Πάνω εκεί πέρα στηρίζεται ακριβώς και ο νόμος, ο οποίος φτιάχτηκε για τον καθορισμό του κατώτερου μισθού από το κράτος. Είναι ένας νόμος ο οποίος από την αρχή μέχρι το τέλος, ο νόμος Βρούτσι Αξιόγλου, παίρνει υπόψη του το θέμα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Πάμε σε ένα δεύτερο πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η λαϊκή οικογένεια. Το θέμα των αυξήσεων των ανατιμήσεων στο ρεύμα. Ναι. Πού οφείλεται αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα? Αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα οφείλεται στη στρατηγική της απελευθέρωσης της ενέργειας, η οποία σας θυμίζω ότι στην Ευρώπη τρέχει από το 1990, και οφείλεται και στην πολιτική της πράσινης ανάπτυξης, η οποία έχει απογειώσει πραγματικά τις τιμές του ρεύματος μέσα από την αύξηση της τιμής του αερίου ως μεταβατικό καύσιμο. Άλλο μεγάλο πρόβλημα. Πού οφείλονται σήμερα οι χαμηλές κοινωνικές δαπάνες, για τις οποίες άκουσα πολλά να λέγονται και στο συνέδριο της ΣΥΡΙΖΑ από χθες την πρώτη μέρα του συνεδρίου και σήμερα? Οι χαμηλές κοινωνικές δαπάνες οφείλονται στο ότι αποδεχόμαστε ως κράτος, ως κυβέρνηση, αποδέχεται η κυβέρνηση το ζήτημα των αντοχών της οικονομίας. Ότι η οικονομία αντέχει μέχρι σε ένα σημείο, η δημοσιονομική σταθερότητα, οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Mm-hmm. Πού οφείλεται σήμερα το γεγονός ότι ξοδεύουμε σαν κράτος 4 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και την ίδια ώρα δεν έχουμε για να φτιάξουμε τα σχολεία μας, τα νοσοκομεία μας, τα οποία είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα? Άλλο μεγάλο πρόβλημα. Πού οφείλεται σήμερα το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο ακόμα και ελλείψεων στα ράφια, το σούπερ μάρκετ ή ακόμα και σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα γεωργικά προϊόντα κτλ. Τη στιγμή που έχουμε μια ΚΑΠ η οποία, αν θέλετε, έχει πετάξει τελείως έξω από την παραγωγή, για παράδειγμα, το μαλακό στάρι. Ενώ αντίθετα καλλιεργείται το σκληρό, το οποίο επιδοτείται γιατί χρειάζεται στη βιομηχανία. Λέω λοιπόν ότι όλα τα προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούν σήμερα την εργατική λαϊκή οικογένεια, ναι, ανάγονται σε μια στρατηγική, σε μια πολιτική. Και πιστεύουμε πραγματικά ότι αυτό που γίνεται σήμερα ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία είναι μια συζήτηση για το πόσα θα χάσει ο εργαζόμενος, ο λαός και από ποια τσέπη. Αυτή είναι η ουσία της συζήτησης. Και ο λόγος που γίνεται αυτή η συζήτηση μεταξύ τους είναι ακριβώς γιατί στα βασικά, στα στρατηγικά, mm-hmm, έχουν αποδεχτεί, συμφωνούν και προωθούν το ίδιο αντεργατικό, αντιλαϊκό πλαίσιο. Συμφωνεί λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ και στη λογική της ανταγωνιστικότητας, συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη λογική των αντοχών της οικονομίας, συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη στρατηγική της πράσινης μετάβασης και της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, συμφωνεί με την ΚΑΠ, συμφωνεί και με την ελληνική εμπλοκή στους αμερικανονατοικούς ανταγωνισμούς, με αποτέλεσμα σήμερα θα ξοδεύουμε τουλάχιστον το 2%, 3,5% έχει φτάσει φέτος, από τον κρατικό προϋπολογισμό για τον ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία στρατηγική, ναι, όλα τα υπόλοιπα, ό,τι και να ακούγεται, όσα και να ακούγονται, είναι μια πλειοδοσία ή αντίστοιχα μια μειοδοσία πάνω στο πόσο θα χάσει ο εργαζόμενος, ο λαός και από πού. Το ερώτημα όμως, επειδή ξέρετε την κλασική φράση του Κένης ότι μακροπρόθεσμα θα είμαστε όλοι νεκροί, είναι σε αυτή τη συγκυρία που είναι πολύ δύσκολη με αβίωτη την καθημερινότητα για τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών.
δεν σας απασχολεί ότι ώσπου να αλλάξουν όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κινήσεις που μπορούν να γίνουν και να βελτιώσουν αυτή την καθημερινότητα. Θέλω να πω. Βεβαίως. Όταν, ας πούμε, καταργήθηκε ο υποκατώτατος και οι 25άριδες πήραν 20% μεγαλύτερο μισθό, αυτό ήταν κάτι. Δεν ήρθε ο σοσιαλισμός, πράγματι. Αλλά ήταν λοιπόν, κάτι. Σας λέω τώρα ένα παράδειγμα. Θα σας φέρω κι εγώ ένα. Θα σας φέρω και εγώ λοιπόν ένα παράδειγμα και θα σας θυμίσω ότι πριν από 10 χρόνια, ίσως και λίγο περισσότερο, συζητούσαμε για τη γενιά των 700 ευρώ. Σωστό. Η οποία σήμερα είναι η πλούσια γενιά. Σωστό. Η γενιά σωστό. Που παίρνει σήμερα 700 ευρώ είναι η πλούσια γενιά. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σχετικότητα στο πώς βελτιώνεται η ζωή των εργαζόμενων. Έτσι, την ίδια ώρα που η παραγωγικότητα έχει απογειωθεί, την ίδια ώρα που, αν θέλετε, ο πλούτος που παράγουμε όλοι εμείς οι οποίοι εργαζόμαστε καθημερινά έχει γίνει πολλαπλάσιος από αυτό που υπήρχε πριν από 10 χρόνια. Αλλά να απαντήσω στην ουσία του ερωτήματός σας. Εμάς μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από το καθένα να βελτιώνεται, έστω και στο ελάχιστο, να παίρνει ανάσες ο λαός στην καθημερινότητά του. Να μπορεί να βελτιώνει έστω και στο ελάχιστο τη ζωή του. Γι' αυτό και, αν θέλετε, οι κομμουνιστές, το Κομμουνιστικό Κόμμα, τα στελέχη του, τα μέλη του, το Εργατικό Λαϊκό Κίνημα, είναι αυτοί οι οποίοι πρωτοστατούν σε αγώνες για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, για καλύτερους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις. Αυτό όμως που βάζουμε σαν προβληματισμό στους εργαζόμενους είναι ότι σήμερα, ακόμα και για να αποσπάσεις το ελάχιστο, ακόμα και για να βελτιώσεις ελάχιστα τη ζωή σου, πρέπει αυτό να το κάνεις μέσα από μια σύγκρουση, με ένα πλαίσιο το οποίο έχει στόχο να σε τραβάει διαρκώς προς τα κάτω. Να σας το πω διαφορετικά, κύριε Μελιγκόνη, δεν μπορείς σήμερα να μιλάς για μειώσεις στην τιμή του ρεύματος εάν δεν υπάρχει από κάτω ένα ισχυρό εργατικό λαϊκό κίνημα το οποίο θα συγκρούεται με μια στρατηγική που λέει ότι προτεραιότητα έχουν τα κέρδη των μεγάλων ενεργειακών ομίλων. Δεν μπορεί να μιλάς σήμερα για φθηνά γεωργικά προϊόντα αν δεν υπάρχει ένα κίνημα το οποίο θα παλεύει και θα διεκδικεί την κατάργηση της ΚΑΠ. Δεν μπορείς να μιλάς σήμερα για έναν προϋπολογισμό ο οποίος δεν θα δίνει 4 δισεκατομμύρια για στρατιωτικές δαπάνες, αν δεν υπάρχει από κάτω ένα ισχυρό εργατικό λαϊκό κίνημα, το οποίο θα συγκρούεται με τη λογική της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής του στρατοϊκού σχεδιασμού. Μια που λοιπόν, λέτε τώρα γι' αυτό, θα σας κάνω μια πολύ απλοϊκή ερώτηση, αλλά είμαι βέβαιος ότι τη σκέφτονται αρκετοί και αρκετές από όσους μας βλέπουν. Ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν θέλετε. Ευρωστρατό δεν θέλετε. Λεφτά για εξοπλισμούς δεν θέλετε. Δεν είμαστε Ελβετία όμως. Δυστυχώς έχουμε ένα γείτονα έτσι λίγο νευρικό, εν πάση περιπτώσει. Γίνονται όλα, αυτό εννοώ. Πολύ ωραία ερώτηση, αλλά επειδή στο ΝΑΤΟ δεν πήγαμε χτες, δυστυχώς, γιορτάσαμε, εντός εισαγωγικών γιορτάσαμε, είναι η 70η επέτειος, ξέρετε, αυτές τις μέρες, τον προηγούμενο μήνα ήταν η 70η επέτειος. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια καλή αφορμή να κάνουμε τον απολογισμό μας, αφού δεν είμαστε Ελβετία και είμαστε Ελλάδα, τι κερδίσαμε και τι χάσαμε στα 70 χρόνια που είμαστε στο ΝΑΤΟ. Η ερώτηση λοιπόν είναι, αφού μου την απευθύνεται έτσι, η ερώτηση είναι, κερδισμένος ή χαμένος ο λαός από την παραμονή και την είσοδο, από την είσοδο και παραμονή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ? Κατά τη γνώμη μας, διπλά και τριπλά χαμένος. Διασφαλίστηκε, κύριε Μελιγκόνη, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μέσα στο ΝΑΤΟ? Μιλάμε σήμερα για ανατοϊκή θάλασσα και για ανατοϊκό έδαφος. Μιλάμε σήμερα για το Τουρκολιβικό Σύμφωνο. Μιλάμε για τη διαιώνιση της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο και για ένα σχέδιο το οποίο οριστικοποιεί, σχέδια μάλλον, τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι και οριστικοποιούν τη διχοτόμησή της. Μιλάμε για μια Ελλάδα η οποία έχει μετατραπεί σήμερα σε ένα απέραντο ορμητήριο πολέμου. Από εδώ πέρα περνάνε καθημερινά, κύριε Μελιγκόνη, ένας τεράστιος αριθμός στρατιωτικών και στρατιωτικού υλικού, το οποίο κατευθύνεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχουν ανοιχτές απειλές πλέον και από την πλευρά της Ρωσίας και άλλων χωρών, οι οποίες θεωρούν ότι, και έτσι είναι, ότι η στρατηγική του ΝΑΤΟ είναι επιθετική απέναντί τους. Ναι. Ότι κάθε βάση η οποία απειλεί τα συμφέροντά τους είναι στόχος. Άρα λοιπόν, τι κερδίσαμε από το ΝΑΤΟ όλα αυτά τα χρόνια για να μπορούμε να λέμε ότι καλύτερα, αφού δεν είμαστε Ελβετία, καλύτερα που είμαστε μέσα? Ή τέλος πάντων, ποια χώρα και ποιος λαός έχει βγει κερδισμένος από το γεγονός ότι βρίσκεται μέσα σε αυτή την υπεριαλιστική συμμαχία? Κατά τη γνώμη μας, δεν υπάρχει τέτοιος λαός και ούτε πρόκειται να υπάρξει. Γιατί το συμφέρον, αν θέλετε, το ΝΑΤΟ δεν είναι μια συμμαχία των λαών. Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία αστικών τάξεων, ισχυρών καπιταλιστικών κρατών, καπιταλιστικών κρατών, άλλων ισχυρών, άλλων λιγότερο ισχυρών. Και είναι μια συμμαχία η οποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπηρετεί το λαϊκό συμφέρον ή τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών. Επειδή μιλήσαμε πριν για το κόστος της ενέργειας και έχω αρχίσει και βλέπω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια επιστροφή στο 2012 και στο 2013, θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το νέο κίνημα «Δεν πληρώνω» που φαίνεται ότι βρίσκεται στα σπάργανα μέχρι στιγμής, βέβαια, πώς το αντιμετωπίζετε?
Μιλάω για την, για την ενσυνείδητη στάση ανυπακοής. Δεν μιλάω φυσικά για τους ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν, που είναι βεβαίως πάρα πολλοί. Νομίζω ότι τα όρια είναι λίγο δυσδιάκριτα όμως και με την εικόνια μας. Δηλαδή, ένα λογαριασμό, ας πούμε, και ένα μισθωτό σήμερα των 800, των 900 ευρώ. Δηλαδή, όταν έρχεται το χιλιάρικο, δεν είναι απλά μαθηματικά πρώτη δημοτικού. Με συγχωρείτε, δεν είναι και τόσο επιλογή. Βέβαια. Πολύ περισσότερο που δεν έχουμε μόνο το ρεύμα στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, έχουμε, τα έξοδα είναι ατελείωτα, τρέχουν. Λοιπόν, εγώ λέω να μείνουμε στην ουσία. Και ποια είναι η ουσία σήμερα, ότι η καθημερινή επιβίωση, διαβίωση για την εργατική λαϊκή οικογένεια γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Αυτή είναι η ουσία. Και το θέμα είναι, κύριε Μελιγκόνη, ότι δεν υπάρχει προς τα πίσω, δεν υπάρχει ζήτημα επιστροφής. Πολύ περισσότερο που το προς τα πίσω δεν ήταν και κάτι το οποίο ήταν το ιδανικό, ή αν θέλετε, ας πούμε, είχαμε μια φθηνή ενέργεια κτλ. Νομίζω ότι το λένε και οι ίδιοι πλέον και το ομολογούν, πρώτον, ότι όλη αυτή η ακριβή ενέργεια θα συνεχίσει να υπάρχει για πολύ καιρό ακόμα. Και ότι ακόμα και όταν υπάρχει ένας εξορθολογισμός, όπως λένε αυτοί, των τιμών, θα είναι σε πολύ ψηλότερα επίπεδα από αυτά που γνωρίσαμε ακόμα και στο παρελθόν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να ξύνουμε περισσότερο την αιτία που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Η αιτία που συμβαίνει αυτό το πράγμα, κύριε Μελιγκόνη, και νομίζω ότι δεν το λέει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτό το πράγμα, είναι ότι η πολιτική της πράσινης μετάβασης είναι μια πολιτική την οποία κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Και όταν βγαίνει ο Γερμανός πρόεδρος και λέει ότι θα χρειαστεί να πληρώσουμε ακριβά τη μετάβαση αυτή σε μια πιο πράσινη ενέργεια, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα, τι σημαίνει αυτό για άλλες χώρες, οι οποίες είναι και πιο δύσκολο, να το πω έτσι, να συμμετάσχουν σε όλο αυτό την ενιαία αγορά της ενέργειας. Πάντως, αν δεν πάμε στην πράσινη μετάβαση, δεν πληρώνουμε ήδη πολύ ακριβά την κλιματική κρίση? Πόσο μπορεί να πάει δηλαδή όλο αυτό που ζούμε τώρα? Υποτίθεται, είδατε και στη Γλασκόβη πριν από 6 μήνες, ότι η γη είναι στο κόκκινο, ότι αν δεν τηρηθούν πολύ σφιχτά και πιστά τα χρονοδιαγράμματα απολιγνητοποίησης και απανθρακοποίησης, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Τι άλλο πρέπει να γίνει? Κύριε Μελιγκόνη, η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να γίνεται το άλοθη για τα πάντα. Σας θυμίζω καταρχήν ότι το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής δεν το συζητάμε το 2022. Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, αν τρέξετε κι εσείς στα δικά σας αρχεία, θα δείτε ότι το συζητάμε από τη δεκαετία του 80. Βέβαια. Υπάρχει σήμερα ζήτημα επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Υπάρχει ζήτημα επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Ποιος το επιβαρύνει το περιβάλλον? Το περιβάλλον το επιβαρύνει το κεφάλαιο. Εμείς το λέμε καθαρά. Το κεφάλαιο είναι αυτό που ρυπαίνει. Το κεφάλαιο είναι αυτό το οποίο καταστρέφει τα δάση. Το κεφάλαιο είναι αυτό το οποίο αξιοποιεί τη γη για να βγάζει κέρδος. Άρα λοιπόν είναι ένα το κρατούμενο να μοιράσουμε τις ευθύνες. Δεν μπορεί να πετάνε το μπαλάκι της κλιματικής αλλαγής και των ευθυνών για αυτό που μπορεί να συμβαίνει σήμερα στο λαό. Άρα αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, υπάρχει δυνατότητα σήμερα μέσα από μια εξισορροπημένη και μια σωστή διαχείριση όλων των πηγών ενέργειας και το περιβάλλον να μην επιβαρύνεται και ο λαός να έχει φθηνή και καθαρή ενέργεια? Η γνώμη μας είναι ότι μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά έχει μια βασική προϋπόθεση. Να μην είναι η ενέργεια εμπόρευμα. Να μην είναι η ενέργεια εμπόρευμα στα χέρια λίγων οι οποίοι κερδοσκοπούν από αυτή. Γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα, κύριε Μελιγκόνη, με το ζήτημα της πράσινης ανάπτυξης, δεν είναι το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος. Το άγχος τους δεν είναι να σώσουν το περιβάλλον. Οι ίδιοι αυτοί που το καταστρέφουν, είναι υποκρισία αυτό το πράγμα. Το άγχος τους το μεγάλο είναι να ανοίξουν νέα κερδοφόρα πεδία επενδύσεων, γιατί υπάρχουν τεράστια συσσωρευμένα κεφάλαια, τα οποία λιμνάζουν, τα οποία ψάχνουν να βρουν διέξοδο στην οικονομία, στην παραγωγή και δεν βρίσκουν. Άρα λοιπόν σήμερα αυτό που συμβαίνει είναι μια μεγάλη αντικατάσταση των πηγών ενέργειας, των μέσων παραγωγής, με άλλες μορφές ενέργειας, ώστε να μπορούν να επενδυθούν συσσωρευμένα κεφάλαια και να υπάρξει καινούριος πλούτος. Και αυτό ακριβώς είναι που δημιουργεί τα σπασμένα, τα οποία τελικά καταλήγουν στο λαό. Αυτό πληρώνουμε σήμερα, κύριε Μελιγκόνη, και δεν πληρώνουμε καθόλου την κλιματική αλλαγή. Κύριε Κουρμούλη, θα τελειώσουμε έτσι όπως το ξεκινήσαμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, με τα θέματα των συνεργασιών. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, λοιπόν. Είδατε ότι η κυβέρνηση Κώστα, που μέχρι τις εκλογές που έγιναν τον περασμένο Ιανουάριο ήταν κυβέρνηση μειοψηφίας, αύξησε 3 φορές τον κατώτατο μισθό, έχει δρομολογήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο κοινωνικής στέγασης για τις όλες τις μεγαλοπόλεις, και στη Λισαβόνα έχουν πρόβλημα όπως αυτό που έχουμε εδώ, που θες 600 ευρώ για ένα υπόγειο στο Παγκράτη. Έχει κάνει πολύ πιο γενναία, έχει πάρει πολύ πιο γενναία μέτρα ανάσχεσης της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης. Επιβραβεύτηκε από τον πορτογαλικό λαό γι' αυτό. Η σύντροφή σας στο πορτογαλικό ΚΚ που είχε δώσει ανοχή στην προηγούμενη περίοδο, είχε κάνει λάθος? Καταρχήν,
Καταρχάς, με αφορμή τις πορτογαλικές εκλογές, εμείς άνοιξαμε μια μεγάλη αυτογραφία και από το ριζοσπάστη, που η κατάληξη του πια ήταν ότι όταν ένα κομμουνιστικό κόμμα καταντάει, στην κυριολεξία καταντάει, να γίνεται η ουρά της σοσιαλδημοκρατίας, τότε την ώρα των εκλογών δεν έχει κανένας ψηφοφόρος λόγο να ψηφίσει το imitation αντί για το original. Άρα λοιπόν ένα το κρατούμενο ότι ψηφίστηκε η σοσιαλδημοκρατία του Κώστα στην Πορτογαλία. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν πιο έτοιμο να ρωτήσετε κάποιον Πορτογάλο τη γνώμη έχει για την κυβέρνηση του Κώστα, ανεξάρτητα αν ξαναεκλέχθηκε κυβέρνηση. Εκλέχθηκε αυτοδύναμος και σάρωσε. Νομίζω οι Πορτογάλοι μίλησαν τι άποψη έχουν για την κυβέρνηση του Κώστα. Κοιτάξτε να δείτε. Στην Πορτογαλία, κύριε Μελικόνη, η αγορά εργασίας και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, ειδικά στην Ισπανία που προβλήθηκε πάρα πολύ και αυτή είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση που τέλος πάντων έγινε εκεί πέρα και προβλήθηκε ως ένα μοντέλο. Κάπου διάβαζα ότι μέχρι και η ΓΕΣΕ εδώ πέρα προτείνει, εκτός από το ΣΥΣΑ, το προτείνει και η ΓΕΣΕ να κάνουμε μια αντίστοιχη μεταρρύθμιση εδώ στην Ελλάδα. Είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες στην πραγματικότητα με μια φιλεργατική επίφαση, ας το πούμε έτσι, προωθούν τις πιο άγριες ανατροπές στην αγορά εργασίας. Το έχουν σχέση, αν θέλετε, και με πιο σύγχρονες τεχνικές άξεις της παραγωγικότητας, είτε αυτό αφορά το 35ωρο το οποίο το πληρώνει το κράτος, είτε αφορά τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας κτλ. Η γνώμη μας, κύριε Μελιγκόνη, είναι ότι η πεδίο δόξης λαμπρό, συνεργασία, συμπόρευση κτλ. Υπάρχει ανάμεσα στους εργαζόμενους και στα άλλα λαϊκά στρώματα μέσα στο κίνημα. Αυτή είναι η συμμαχία, αυτή είναι η συνεργασία, αυτός είναι ο κοινός βηματισμός που μπορεί σήμερα να ανοίξει δρόμους, πραγματικά να βελτιωθεί η ζωή του κόσμου σήμερα, αποσπώντας κατακτήσεις σε μια πορεία και βέβαια να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές, αυτό που λέμε και εμείς, το δρόμο για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αγκών, που είναι ο δρόμος στο σοσιαλισμό. Κύριε Κουρμούλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια.